Πού σε βρήκε? Νομός Ευρυτανίας, πρωτεύουσα. Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα της Ευρυτανίας. Της μεγάλης Ευρυτανίας είναι σίγουρα. Το έχω ακούσει στην τηλεόραση. Της μικρής Ευρυτανίας δεν το ξέρω. Ήρθες να μάθεις ποιος έκαψε το καφέ και κάει και εσύ ίδια. Το μόνο που με παρηγορεί είναι όταν γυρίσεις πίσω στη μανούλα. Πολύ με έχει στεναχωρέσει αυτή η απόσταση ανάμεσά σας. Δεν θα γυρίσω στη μαμά. Δεν θα πάω στην Αθήνα. Σκέφτομαι να γυρίσω πίσω στην Αυστραλία. Βρε, ξέρεις ή δεν ξέρεις ότι κατέφτασε η γυναίκα του παπά? Τι πράγμα? Ναι, ήρθε. Και μάλιστα είναι πολύ όμορφη. Άσχημη. Όμορφη. Και πόσα θες να σου σκάσω? Ένα μη θέλω, 30 χιλιάρικα. 30 μέτρα κάτω από το χώμα θα σε βάλω. Να συναντήσεις εκεί. Άλλα σχολήματα σαν και γιατί τον άρπαξες τώρα? Η Μαργαρίτα είναι κοινωνική λειτουργός. Γνωριστήκαμε σε ένα γκρουπ απεξάρτησης. Απεξάρτησης από... Ναι, από αυτό. Έλεος, έλεος, έλεος! Γιατί ο Σταύρακας γονάτισε μπροστά στο ξένο? Μάλλον για να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Πάντως, για να ξέρετε κύριε Πόποτα, αυτό το κοκτέιλ που είναι και η σπεσιαλιτέ μου λέγεται Sex on the Beach. Όχι, είναι καλό. Γιατί φωνάζω, γιατί συμβαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα στο Κολοκοτρονίτσι. Εμφανίστηκε αυτό εδώ το ανθρωπάκι να μου πουλήσει εμένα προστασία. Νόντα. Στελάκι, τι κάνεις εσύ εδώ? Πάντως όχι αυτό που κάνεις εσύ. Στέλλα. Νόντα. Σκληρό κορίτσι. Αν ήμουν σκληρό κορίτσι, δεν θα με είχε πιάσει κορόιδο ο φίλος σου. Δεν θα την είχα πληρώσει εγώ για όλους. Μη με κοιτάς εμένα έτσι. Εγώ δεν ήμουν μπλεγμένος σε εκείνη την ιστορία. Μπορεί να ήταν και η μόνη βρωμοδουλειά που δεν ήσουν μπλεγμένος. Ναι. Γιατί όπου είμαι εγώ επικεφαλής, τα πράγματα πηγαίνουν πρίμα και ρολόι. Εκτός αν έχω κάποιον εξωτερικό συνεργάτη που είναι ζωντόβολο, όπως κάποιος που έμπλεξα εδώ. Είπα κι εγώ. Κοντζάμνονός της νύχτας ήρθε να πουλήσει προστασία σε καφέ στο ορεινό Κολοκοτρονίτσι. Σε τι άλλο είσαι μπλεγμένος, Νόντα? Σε κανένα λαθρεμπόριο τσιγάρων, μήπως? Αυτό δε σε αφορά. Για να μην με αφορά, θα αφήσετε ήσυχο το καφέ της χαράς. Μπλέξατε τη φίλη μου μια φορά σε λαθρέα τσιγάρα. Δεν θα σας πληρώσει τώρα και προστασία στο καφέ της? Μην αγριεύεις έτσι, μωρό μου. Το ξέρεις ότι εμένα μου αρέσει να κάνω χατήρια στα ωραία κορίτσια. Και τότε αν είχες αποφασίσει να έρθεις μαζί μου, δεν θα έχεις καταλήξει στη στενή. Αλλά βλέπεις εσύ προτίμησες να πας με τον Βασίλη που σε πούλησε μετά. Αλήθεια, πού είναι αυτός? Μου είπαν ότι εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Αλλά ένας διάολος σαν εσένα, είμαι σίγουρη ότι ξέρει πού είναι. Δεν ξέρω. Ξέρεις, Νόντα. Τα πάντα ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω τα πάντα, όπως δεν ξέρω πού πήγανε εκείνα τα κλοπημαία από εκείνο εκεί το ρυφηφί. Κάποιο τεράστιας αξίας δαχτυλίδι, Φερρυππίν, που ο Βασίλης πιστεύει ότι το κράτησες εσύ. Άρα μιλάτε. Θέλω να με φέρεις σε επαφή μαζί του. Σε παρακαλώ. Γιατί? Για να του κατεβάσεις τα μούτρα με τα νύχια σου, Kill Bill. Το αντίθετο. Πες με τρελή, πες με ηλίθια. Είμαι ακόμα ερωτευμένη. Λοιπόν, αν θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί του, πρώτα θα έρθεις σε επαφή μαζί μου. Τι εννοείς? Αυτό που ξέρεις. Εγώ δεν κάνω τίποτα χωρίς αντάλλαγμα.
πάντα μου άρεσες σαν γυναίκα. Φύγε Ρενόντα, μη σε πλακώσω στο ξύλο. Πρόσεξε, μην κάνεις κανένα τέτοιο αστείο. Γιατί την επαύριον δεν θα ζεις. Στέλλα, πρέπει να ετοιμαστούμε να φύγουμε για το καφέ. Θα αργήσουμε. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Σκέψου καλά την πρότασή μου. Εγώ θα την κάνω και πιο ελκυστική. Πρώτον, δεν θα ξαναενοχλήσω το καφέ της χαράς. Και δεύτερον, θα σε φέρω σε επαφή με τον Βασίλη που τόσο λαχταράς. Αν τον διατάξω εγώ, θα ξαναπαρουσιαστεί. Αλλά το αντίτιμον το θέλω. Ω. Βγάλ την επιτέλους από το μυαλό σου, περίαδρε. Δεν έχεις δουλειά εσύ με μια ξανθιά του υπόκοσμου. Μάλλον το έμπλεξαν επιτίδι το κακόμοιρο το κορίτσι. Σου μοιάζει κακόμοιρη μια ξανθιά τσαούσα γλωσσού που με την πρώτη ευκαιρία παίζει και ξύλο. Η ζωή την έσπρωξε στο να αμήνεται διαρκώς και αμήνεται επιτιθέμενη. Νομίζω ότι είναι καθήκον μου να την αναμορφώσω. Είναι θεάρεστο. Άσε τα θεάρεστα, περίαδρε πόποτα. Και παραδέξου το, θα το πω αγοραία, ότι σου γυάλισαν τα ψηλά της τα πόδια. Και εμείς τα ψηλά πόδια. Μιας καμιλοπάρδαλης που είδα όταν πήγα στο ζωολογικό κήπο του Σίδνεϊ. Α, μάλιστα. Τότε που είχες πάει στην Αυστραλία, τάχαμ, για να δεις το τελευταίο ρεσιτάλ της Πενέλοπε Μαρκάτος, ενώ στην πραγματικότητα κυνηγούσες τη χαρά. Θα συνεχίσεις κι άλλο. Ναι, λίγο. Γιατί ενώ σκέφτεσαι ακόμα τη χαρά, βάλαμε κι άλλο διάβολο στο κεφάλι μας. Μια ξανθιά με ψηλά πόδια. Τι, καταλαβαίνω ποιον εννοείς. Αν εννοείς την καμιλοπάρδαλη, το δέχομαι. Μπορεί να μην είναι ξανθιά, αλλά είναι ανοιχτόχρωμη. Περνάει. Καλά, ποιες το χάπι σου. Έφερα δύο αυτή τη φορά, ένα για τον καθένα σας. Βλέπεις κανέναν άλλον? Όχι, αλλά ακούω. Ανέκαθεν παραμιλούσες, αλλά τώρα βγαίνει και σε διάλογο. Πρόσεξε, Τασία. Σταμάτα τις κακεντρέχειες, γιατί θα πάρω τη βίτσα και θα σε κάνω καινούρια. Με τη βίτσα καινούρια θα κάνεις την πλάτη σου, γιατί το βλέπω. Σε λίγο θα αρχίσεις να αυτομαστιγώνεσαι όπως τότε, με τη χαρά. Σταμάτα πια να αναφέρεις αυτό το όνομα. Σου έχω απαγορεύσει να αναφέρεις αυτό το όνομα και το αναφέρεις συνεχώς επί τούτου. Δεν υπάρχει πια αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει πια για μένα. Είναι παρελθόν. Τις διαταγές σας λοιπόν, κυρία Δήμαρχε. Αγκαλίτσα μου. Πόσο μου λείψες, ρε φιλενάδα μου. Και εμένα μου λείψες, σταυρούλα μου. Λέγε τα δικά σου, πώς είσαι? Καλούτσικα είμαι εγώ. Καλά δηλαδή με τον σύντροφό μου, καλά και με τη δουλειά, αλλά πόσο καλά να είναι μια μάνα όταν η κόρη της κρατάει αποστάσεις άγνωστο γιατί. Λες επειδή μένετε μακριά, ε? Εντάξει, δεν εννοώ μόνο αυτό, αλλά τέλος πάντων, πες μου πρώτα εσύ πώς είσαι. Α, εγώ με το Βαγγέλη. Είμαστε στα καλύτερά μας, γιατί προσπαθεί να επανορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και έχει γίνει... Μεταλλαγμένος, όπως λέει και ο ίδιος. Έχει γίνει πολύ καλύτερος. Αν εξαιρέσει κανείς ότι πλαστογράφησε το απολυτήριο του Δημοτικού, ότι πλάξε στο ξύλο μερικούς συγχωριανούς μας που δεν τήρησαν τους κανόνες ανακύκλωσης, ότι... Προσπαθεί, είπα. Εντάξει, βρε παιδιά, μη μαλώσετε, ακόμα δεν ήρθα. Αχ, Θοδωρέ μου. Ακόμα δεν το πήρες απόφαση ότι η Σταυρούλα θα νίκει για πάντα σε άλλον. Να ήταν κανονικός τουλάχιστον αυτός ο άλλος, θα το κατάπινα πιο εύκολα. Αλλά ο συγκεκριμένος... Τέλος πάντων, γιατί μας διάκοψες, τι θέλεις, Θοδωρέ? Να υπογράψετε τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Δήμαρχε. Μάλιστα. Αυτά θα τα υπογράψω μετά. Μπορείς να πηγαίνεις. Θα μείνετε, κυρία Χάσκα, θα σας ξαναδώ. Ε, όχι, κυρία Χάσκα, βρε Θόδωρε. Χαρά, όπως πάντα. Μη με κάνεις και νιώθω σαν να είμαι στα πρόθυρα για το μουσείο. Θα μείνω λιγάκι, ναι. Και εσύ είσαι από τα πρόσωπα που ευχαρίστω τα ξανάβλεπα. Ευχαριστώ. Φεύγοντας, κλείσε και την πόρτα. Μάλιστα. Για πες τώρα, τι συμβαίνει με την κόρη μου, γιατί ανησύχησες τόσο? Δεν ξέρω πολλά, γιατί δεν μου λέει πολλά. Αλλά δεν μπορεί να είναι καλά και να θέλει να παρατήσει το μαγαζί που έστησε με τόσο κόπο και να ξαναφύγει, και μάλιστα για την Αυστραλία. Για πού?
Το πού στο είπα, το γιατί δεν ξέρω. Προφανώς όλα τα εκμυστηρεύεται στη μπαργούμαν του καφέ. Συγγνώμη, υπάρχει τέτοιο πράγμα στο Κολοκοτρονίτσι, επαγγελματίας μπαργούμαν. Ναι, μωρέ, η φίλη της Βάλιας, Στέλλα. Στέλλα, φίλη της Βάλιας. Ναι, μια ψηλή ξαφιά εντυπωσιακή που έχει δαιμονήσει όλο το χωριό. Και κυρίως φαντάζομαι ποιον. Αυτός όμως που υπονοείς έφτασε σε σημείο να σώσει και τις δυο από λιντζάρισμα. Από τι? Μήπως τελικά να πάω με τον Όντα. Είσαι με τα καλά σου. Θέλω τόσο πολύ να δω το Βασίλη που μου πέρασε στιγμή από το μυαλό να υποκύψω στις ωρέξεις του Νόντα. Όχι. Είπα στιγμιαία. Εγώ θα σε συμβούλευα να μείνεις μακριά όχι μόνο από αυτόν, αλλά κυρίως από το άλλο το κάθαρμα που σε έμπλεξε και μετά σε πούλησε. Γιατί θέλεις να τον δεις, μου λες? Ας πούμε ότι θέλω να τον κοιτάξω στα μάτια και να δω την αντίδρασή του. Και τι περιμένεις, ότι θα χαμηλώσει τα μάτια από ντροπή? Τέτοιοι άνθρωποι, Στέλλα μου, και να ντρέπονται, υποκρίνονται ότι ντρέπονται. Ωραία, ας πούμε ότι είμαι τόσο ερωτευμένη μαζί του που δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Ας πούμε αυτό, να τελειώνουμε. Εμένα αυτό το ας πούμε δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου? Και αυτό που έχεις στο μυαλό σου έχει σχέση με το τατουάζ που έχεις στο χέρι σου? Άσε μας, Ρεβάλια. Είσαι η τελευταία που θα μπορούσε να δώσει συμβουλές. Κάνεις λάθος. Στέλλα, για τους φίλους μου βλέπω πιο καθαρά τι πρέπει να κάνουν. Για τον εαυτό μου δυσκολεύομαι να πάρω τη σωστή απόφαση. Και όταν την πάρω, είναι δύσκολο να την κάνω πράξη. Εννοείς το να φύγεις? Ναι. Μου ήταν δύσκολο να το αποφασίσω. Αλλά θα φύγω. Ίσως και αύριο κιόλας. Ναι, θα πακετάρω τα πράγματά μου σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση. Δεν είναι σωστό να φύγεις. Το καλύτερο είναι να μείνεις εδώ και να συνεχίσεις τη ζωή σου. Αυτό δείχνει δύναμη. Δεν έχω τόση δύναμη. Φοβάμαι ότι αν μείνω μπορεί με κάποιον από τους δύο να παρασυρθώ. Με κάποιον από τους δύο? Ντρέπομαι που το παραδέχομαι, αλλά αισθάνομαι κάτι και για τους δύο. Α, μάλιστα. Σου έφτιαξα ένα χαμομήλι που ηρεμεί το στομάχι. Σε καλύτερα. Καλύτερα, ευχαριστώ. Εντάξει, ζαλίζομαι λίγο ακόμα, αλλά που θα πάει, θα περάσει και η ζαλάδα. Δεν θέλω τώρα να σε αφήσω μόνη σου στην κατάσταση που είσαι, αλλά από την άλλη, ανησυχώ και λίγο για το μαγαζί. Έχω δώσει βέβαια στο Διονύση κλειδιά, θα ανοίξει αυτός, αλλά. Αλλά. Αλλά ανησυχώ μήπως ξανάρθει ο χτεσινός που σου είπα. Και αυτή τη φορά φέρει και ενισχύσεις και μου τα κάνουν λαμπόγιαλο. Μα δεν μου είπες ότι η Στέλλα τον γνωρίζει από παλιά? Είπε ότι τον ξέρει από ένα μαγαζί που πήγαινε αυτός και πουλάγε τσαμπουκάδες. Γιατί? Για να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες προστασία. Ακριβώς. Καλά. Και αυτός πώς βρέθηκε στο Κολοκοτρονίτσι? Πώς ακολούθησε τα ίχνη της? Καλά, βέβαια, αν δεν τον κάλεσε η ίδια. Τώρα τι είναι αυτά που λες? Λέω ότι έχεις μπλέξει με υπόκοσμο. Πού, πραγματικά νιώθω σαν να ακούω τον πατέρα μου, και δεν είναι η πρώτη φορά που μου τον θυμίζεις. Δεν έχω κρύψει ότι τον θαυμάζω. Χαίρομαι που του μοιάζω. Εγώ θα έλεγα ότι τον έχεις ξεπεράσει. Γιατί αυτός με παρότρινε να γυρίσω στις οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά να κρατήσω ανοιχτό το καφέ, να αφήσω να το δουλεύει Στέλλα. Δυστυχώς. Ακόμα και οι πιο έξυπνοι άνδρες, και οι πιο ηθικοί και άμεμπτοι, την πατάνε με τις επιτίδειες. Ο πατέρας μου και η Στέλλα. Έχουν τον τρόπο τους αυτές οι γυναίκες αράχνες να σας μπλέκουν στον ιστό τους. Όπα, όταν λες να μας. Να σας. Οι δύο φιλενάδες, ξέρω τι λέω. Ο μόνος λόγος που δεν βάζω τις φωνές αυτή τη στιγμή είναι γιατί σέβομαι το ότι είσαι έγκυος. Καλά, εντάξει. Μακάρι να έχω άδικο. Έλα, πήγαινε κι εσύ στο μαγαζί. Θα ετοιμαστώ κι εγώ να πάω στη δουλειά μου. Να σε πάω? Όχι, δεν χρειάζεται. Είμαι καλύτερα. Και σε καμιά ώρα που υπολογίζω να πάω θα είμαι ακόμα πιο καλά. Φύγε. Μη σε κρατάω μακριά από αυτό που αγαπάς. Το καφέ εννοώ. Γύρισες, Δημήτρη, και ορλάς. Ήμουνα στην πρωινή λειτουργία, είπα να μην κάτσω σερί στην εκκλησία και να έρθω να μιλήσουμε. Α, ωραία. Σου έχω φτιάξει φακές που σου αρέσουν. Να πεταχτώ μέχρι το παντοπολείο να σου πάρω σαρδέλες. Μαργαρίτα, μην αλλάζεις θέμα και μην κάνεις την άνετη. Έφυγα πολύ νωρίς το πρωί και επειδή κοιμόσουνα δεν συζητήσαμε τα χθεσινό βραδινά. Δεν θυμάμαι να έγινε κάτι χθες που να αντίκειται σε μια κανονική συζυγική σχέση. Βλέπεις να έχουμε εμείς οι δύο κανονική συζυγική σχέση για να μπορείς να σηκωθείς μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα και να ξαπλώσεις δίπλα μου. Α, ναι, τελικά ο καναπές δεν είναι καθόλου βολικός, ε. Τι χάζει, παριστάνεις? Το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν αρκέστηκες απλώς να ξαπλώσεις δίπλα μου. Με αγκάλιασες. Και εγώ αναγκάστηκα να σε αποφύσω. Κάποτε την ήθελες πολύ την αγκαλιά μου, Δημήτρη. Την επιζητούσες. Κάποτε.
Τώρα νιώθω ότι είμαστε ξένοι. Και γιατί να μην κάνουμε ακόμη μία προσπάθεια? Μην το κάνεις αυτό, Μαργαρίτα. Σε παρακαλώ, Μαργαρίτα, φύγε. Προτιμάς άλλες αγκαλιές πια. Εσύ προτίμησες άλλη αγκαλιά. Μακάρι να ήταν αυτό το θέμα. Ότι μου κρατάς ακόμα πείσμα επειδή κάποτε σε άφησα για κάποιον άλλον. Το πρόβλημα δεν είναι το τότε, είναι το τώρα. Τώρα που έχεις ξετρελαθεί με αυτή την κοπέλα. Ποιος σου είπε ότι έχω ξετρελαθεί? Δεν χρειάζεται να μου το πούν. Σε ξέρω. Ξέρω ότι δεν θα έκανες ποτέ κάτι που να προσέβαλε την εκκλησία αν δεν ένιωθες κάτι πολύ ισχυρό. Πού πας? Εδώ, πάτερ! Πάλι μπροστά μου σας βλέπω εσάς. Δεν συναντηθήκαμε πριν λίγη ώρα στη λειτουργία? Μα γιατί μας μιλάτε έτσι, πατέρα Δημήτριε? Δεν ταιριάζει σε έναν ιερωμένο να είναι απότομο στο ποινιό του? Τι θέλετε όλες μαζεμένες? Με τρομάζει η εικόνα. Όχι, του τρομάζει η εικόνα. Καλέ, μια πίτα έφτιαξε με τα χεράκια μου να σας τη φέρω πεσκέση. Μια πίτα, να τρατάρουμε την κυρία Μαργαρίτα. Έτσι είναι το έθιμο. Δεν θα προλάβετε να την τρατάρετε. Γιατί τη λιγουρεύτηκα εγώ και θα τη φάω στον δρόμο. Όλα τα ταψί. Είμαι πολύ φαγανός. Α, και δεν του φαίνεται. Και τώρα, πώς θα δούμε την παπαδιά? Τα καπουτσίνο είναι έτοιμα, πάρτα. Εγώ πάντως αναρωτιέμαι. Αναρωτιέσαι? Για αυτή τη ζαλάδα της αρετής που μου είπες. Και για το τι έκανε με το. Και πού κολλάει το αναρωτιέμαι? Από ό,τι ξέρω, αυτά τα συμπτώματα παρουσιάζονται τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης. Και η αρετή πρέπει να έχει κλείσει και το δεύτερο. Διονύση, είσαι γυναικολόγος? Γιατί η αρετή που είναι γιατρός δεν ανησυχεί. Πάντως δεν έπρεπε να την αφήσει να οδηγήσει. Έπρεπε να την πας εσύ και αργότερα να πας να την πάρεις πίσω. Άντε πάλι μου τη λες και μου τη λες και περίεργα. Σαν να σκέφτεσαι εσύ την αρετή περισσότερο από ό,τι σκέφτομαι εγώ. Εσύ πώς να τη σκεφτείς, αφού το μυαλό σου είναι συνεχώς στη βάλια. Άκουσα το όνομα της κόρης μου. Κυρία Χαρά. Καλέ, κόφτε αυτό το κυρία. Με κάνετε και αισθάνομαι κυρία. Πότε ήρθατε? Γι' αυτό δεν ήρθε η κόρη σας σήμερα? Αυτή η κόρη που την έχει συνεχώς στο μυαλό σου. Ορίστε. Τι ορίστε, βρε. Τώρα που έμπαινα, άκουσα τον Διονύση που σου λέει ότι έχει συνέχεια το μυαλό σου στη βάλια. Δεν είπα βάλια. Είπα χάλια. Χάλια ο καιρό σήμερα. Το πάει για καταιγίδα. Καταιγίδα θα έρθει η Διονυσάκη αν συνεχίζει να με περνά για χαζή. Άρα δεν είναι η κόρη μου εδώ, ε. Ελπίζω να έρθει. Δηλαδή, μάλλον θα έρθει. Τώρα μου έστειλε η Στέλλα μήνυμα ότι έρχεται. Μπορεί να έρθει μαζί τη και η βάλια. Ωραία. Δεν πειράζει να την περιμένω εδώ. Καλωρίστε και το καινούριο καφέ. Πολύ ωραίο το κάνατε. Αχ. Αχ, μη μου πεις. Αυτό είναι το ποδήλατο από το παλιό καφέ. Αχ, ξεκινήθηκα τώρα. Το βρήκαμε μέσα στα ποκαίδια και επέμενε η βάλια να το επισκευάσουμε. Έτσι, για να έχει μια συνέχεια το ιστορικό καφέ της Χαράς. Ρε, πόσα χρόνια πίσω με πάτε. Αχ, να σας πω. Να μπω μια στιγμή πίσω από την μπάρα να κάνω την μπαργούμαν μέχρι να έρθει καινούρια μπαργούμαν. Έτσι και να θυμηθώ λιγάκι τα παλιά, for all time sake. Αν κάτσετε μέχρι να έρθει η Στέλλα, είναι ευκαιρία να πάω κι εγώ στα κτήματα. Γιατί έτσι και καταλάβει το αφεντικό ότι λείπω από τα χωράφια, θα με κόψει φέτες. Το γνωστό σκληρό αφεντικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο σκληρό τελευταία. Έχει μαλακώσει κάπως. Ίσως φταίει επειδή θα γίνει παππούς. Τι θα γίνει? Κάτσε, γιατί αυτά δεν μου τα είπε μεν η Σταυρούλα. Ούτε η Βάλια σας τα είπε στο τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ συχνά με τη Βάλια στο τηλέφωνο. Γι' αυτό ήρθα, για να τα πούμε από κοντά. Κάτι τη συμβαίνει, ρε παιδιά. Ξέρετε τίποτα εσείς? Εγώ πάω τρέχοντας στα χωράφια. Λυπάμαι που δεν μπορώ να κάτσω να μιλήσουμε περισσότερο. Αντίο. Κι εγώ πρέπει να πάω γρήγορα αυτά τα καπουτσίνο, γιατί σε λίγο θα γίνουν φρεντοτσίνο. Χαίρετε. Λοιπόν, πηγαίνοντας με τους τοπογράφους να δούμε πού θα γίνει ακριβώς η χάραξη του καινούριου περιφερειακού. Είδα στο δάσος, όπου κόψαμε δρόμο, κάτι περίεργο. Δηλαδή τι περίεργο? Είδα ένα κομμάτι της δασικής έκτασης περιφραγμένο, εκεί κοντά, στα κτήματα του Λεωνίδα. Είσαστε σίγουρος ότι η έκταση αυτή έπιανε δάσος? Μήπως ήταν απλώς το μετέχμιο? Πήγε να μου φέρεις τους δασικούς χάρτες να το ελέγξουμε. Αλλά δεν πέφτω έξω. Σε αυτά μέρη έχω μεγαλώσει. Τα ξέρω απ' έξω και ανακατωτά. Άλλωστε, πλησίασα για να βεβαιωθώ και διαπίστωσα ότι το σύρμα και η πάσαλη ήταν καινούργοι. Άρα η περίφραξη είναι πρόσφατη, αυτό θέλετε να πείτε? Το που θέλω να πω είναι ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει καταπάτηση.
Θα τον αφήσουμε βέβαια. Δεν πιστεύω να έχει σχέση αυτή η παρανομία με τα χαρτιά του κτηματολογίου που μας έστειλε και σου φάνηκαν περίεργα. Όχι, όχι, καμία σχέση, τίποτα περίεργο. Ο όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος. Τι έπαθες, Δικακόλια, παραμιλάς. Φέρε μου τα έγγραφα να τα ελέγξω κι εγώ. Βεβαίως να σας τα φέρω, αλλά. Αλλά? Δεν θυμάμαι που τα έχω βάλει. Θα μου έρθει. Και αν δεν μου έρθει, θα ψάξω σε όλα τα πιθανά και απίθανα μέρη. Και όταν τα βρω, θα σας τα δώσω. Με συγχωρείτε. Πάω να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα σας. Στα μούτρα μου. Στο πρόσωπό μου. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Σου φαίνεται παράξενο, Σταύρακα, που το έχω δει πορτό. Αφενός, θέλω να υποστηρίζω και σένα κι ας είσαι το Μάρι. Και αφετέρου, πηγαίνω στο καφέ της χαράς για τον πειρασμό που με βάζει η Στέλλα. Παπά μου, κάνεις κι εσύ κέφι την κόμενα την Ξανθιά, ε! Δεν ντρέπεσαι, ανεδέστατε! Καλά σε είπα το Μάρι πριν. Αν λέω πειρασμό, εννοώ το Στελάτο. Τι είναι αυτό, καμιά ανώμαλη στάση, όπως το καρεκλάτο? Θα σε αφορήσω, Σταύρακα, δεν την γλιτώνεις. Στελάτο είναι το μακιάτο που φτιάχνει για μένα η Στέλλα. Και αντί για γάλα, βάζει μέσα ουίσκι. Καλά λέω ότι πρέπει να κλείσει αυτό το παλιό καφέ. Διαφθείρει τα χρηστά ήδη. Και τι ξέρεις από χρηστά εσύ, βρε Σταύρακα? Εσύ ένα μπάρμπα Χρήστο είχες μέχρι εκεί. Παίξε Χρήστο επιγόντως κι είναι το σκοπό. Σε ευχαριστώ που ήρθες να μου φέρεις το ψωμί του Ελευθέρη, αλλά αν θέλεις μη τραγουδάς και μου διώξεις και τους λίγους πελάτες που έχω. Με πειράζεις, πειραχτήρι. Ξέρεις ότι όταν τραγουδάω εγώ μαζεύονται όλοι γύρω μου σαν τις μέλισσες στη γύρι. Η αλήθεια είναι ότι έχεις φωνάρα. Ευχαριστώ. Να το αποφασίσουμε αν είναι να οργανώσουμε κανένα live στο καφενείο. Να δώσει ένα ρεσιτάλ που θα το θυμούνται όλοι για πολλά χρόνια. Α, ωραία ιδέα. Γι' αυτό με φώναξες στο καφενείο. Να σου πω, τώρα που σε είδα το σκέφτηκα. Αλλά μην το αργούμε, να κάνουμε τη συμφωνία. Το γοργόνα και χάριν έχει, που λέει και ο Φατσέας. Κι εγώ φοβήθηκα πως τα ψωμιά ήταν η πρόφαση για να μου ζητήσεις εκείνα τα δανεικά που με λιβανίζεις τόσο καιρό. Βρε, ποια δανεικά? Εδώ προηγείται η τέχνη, το ρεσιτάλ. Το δώρο προς όλους τους κολοκοτρονησιώτες που αγαπούν το καλό τραγούδι. 2000. Τι 2000? 2000 φαν μου θα έρθουν να με αποθεώσουν. 2000 ευρώ. Τι 2000 ευρώ θα μου δώσεις για να τραγουδήσω? Όχι, 2000 ευρώ θα μου δώσεις εσύ για να το οργανώσω. Σε δουλεύει, Λευτεράκι, δεν το κατάλαβες. Όσο ψώνιο κι αν είσαι, δεν κατάλαβες ότι σε κοροϊδεύει. Σταύρακα, πιάσε ένα λευκοπλάστη. Γιατί κόπηκες? Όχι, δεν κόπηκα γιατί δεν πήγα στην έκτη. Άμα είχα πάει θα κοβόμουν. Και τώρα πρέπει να ξαναδώσω εξετάσεις. Και το λευκοπλάστ που κολλάει? Κολλάει πάνω σε αυτά εδώ τα καρτούν για να μην φαίνονται. Ο Μιχαλάκης μου έδωσε την τσάντα που είχε στην Τετάρτη Δημοτικού. Και η σανότερα, Βαγγέλα! Και η τσαντούλα που θα έχει πάνω τους πιτζαμοήρωες σου, εύχομαι να κυκλοφορήσεις. Αυτό το μπούλις φοβόμουν κι εγώ. Πιάσε ρε το λευκοπλάστη, άντε πριν να αρχίσουν στο ψηλό. Και γιατί να σ' αρχίσουν στο ψηλό? Επειδή θέλεις να μορφωθείς? Ήμαρ τον Θεέ μου! Εγώ χαίρομαι που φτιάχνεις τη ζωή σου από την αρχή. Σε θαυμάζω μάλιστα. Αλήθεια, παπά, με θεωρείς αξιοθέατο? Αξιοθέατο οπωσδήποτε, εσένα και την Ακρόπολη. Τώρα, επειδή οι γνώσεις του είναι ελλιπείς, τον κοροϊδεύεται. Αύριο όμως, μετά το απολυτήριο του Δημοτικού, σίγουρα θα πάρει και απολυτήριο του Γυμνασίου. Κι άμα πάρει φορά ο Βαγγέλης, ποιος τον σταματάει? Σίγουρα και απολυτήριο του Λυκείου. Μην πω και του Πανεπιστημίου, γιατί όχι. Σοβαρά τώρα, παπά? Ο Φατσέας Πανεπιστήμιος θα πίσω-πίσω? Γιατί με αποτιμάς και με αποβιβάζεις, Σταύρακα? Άμα πεισμός εγώ και δικτατορικό χτυπάω. Σιγά μη χτυπήσεις και χούντα. Ο καθένας να κοιτάζει την καμπούρα του. Τι γελάτε, ρε? Χειροκροτήστε το μαθητή Φατσέα. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Ένα sex on the beach, παρακαλώ. Όπα! Τι εξέλιξη είναι αυτή? Εγώ είχα μείνει στη σουμάδα. Χαρά!
Τι κάνεις εδώ? Καφέδες, κοκτέιλ, γανατός, το ότι κάνει μια μπαργούμαν δηλαδή. Όχι, όταν λέω ότι κάνεις εδώ, εννοώ ότι θέλεις εδώ. Τι θέλω, στο μαγαζί της κόρης μου? Το μαγαζί είναι του ιού μου. Του ιού σου και της δικατρός μου. Περισσότερο του ιού μου. Διότι είμαι ιδιοκτήτες και του οικίματος. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι πληροφορήθη με χαρά, η κόρη σου προτίθεται να εγκαταλείψει το χωριό. Α, γι' αυτό ήρθες. Για να την πάρεις να φύγετε σαν λυγή σαλαμέρι. Δεν ξέρω, μπορεί να ήρθε επειδή μου έλειψε το λάχνο σου το βλέμμα. Πέρασε ο καιρός, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχασες το σκοπτικό σου χιούμορ, πρωτεμουσιάνα. Μάνο, συγγνώμη που άρχισα, αλλά όταν η φίλη σου έχει τα θέματά της, οφείλεις να τη συμπαραστέκεσαι. Μπα, τι βλέπω. Μα την κατέστησες κιόλας. Πότε πρόλαβες? Α, όχι. Εσείς είστε οι... Έχω τη φωτογραφίες. Είσαι η... Η Χαρά είμαι, ναι, η μαμά της Βάλιας. Και εσύ πρέπει να είσαι η Στέλλα, ε? Που συγκατοικεί με την κόρη μου και δουλεύει εδώ στο μαγαζί. Ακριβώς. Μη φοβάσαι, κορίτσι μου, δεν σου πήρα τη δουλειά. Πήγα πίσω από την μπάρα ίσα-ίσα για να θυμηθώ λιγάκι τα παλιά. Να, τώρα ετοιμαζόμουν να κάνω σεξ στον ουδεπόποτα. Ε, τι? Τίποτα, μην τρομάζεις, τρελό αγόρι. Σεξ on the beach εννοούσα. Αυτό, μωρέ, δεν ζήτησες. Α, οπότε σας άρεσε, κύριε Πόποτα, ε? Καλά έκανα που σας το πρότεινα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκούντος δροσιστικό. Χαρά, ξανθιά. Όσο για σένα, ξανθιά, χαρά. Κομμένα τα τρελό αγόρι. Η σχέση μας δεν επιτρέπει πλέον τέτοια αστιάκια. Γιατί, μωρέ, σαν πως επέτρεπε ποτέ. Αχ, μωρέ, περίανδρε. Οι άνθρωποι πρέπει να αυτοσαρκάζονται και τα ζευγάρια να στιεύονται μεταξύ τους, αλλά αυτά εγώ τα βρήκα αλλού. Μας αδειάσεις λοιπόν τη γωνιά και να πας σε αυτό το αλλού, ξανθιά. Χαρά, χαρά, δεν μπορώ να σας βλέπω μαζί. Γιατί δεν αντέχει αυτό το παραδοσιακό χωριουδάκι δύο μαργούμαν. Είπε ο κύριος Τάξης και η θήκη που γουστάρει Sex on the Beach. Κάτσε να μελετήσω λίγο, μην πάω αμελέτητα. Έχω μάθημα σε λίγο στα παιδευτήρια Πόποτα. Εκπαιδευτήρια δεν το λένε? Παιδευτήρια, γιατί παιδεύονται οι μαθητές και ειδικά με τον Πόποτα είναι μεγάλο ζόρι. Οχ! Οχ, δεν θα πει τίποτα. Σταύρακα, πες μου τώρα χωρίς περιστροφές, τι έχεις κάνει με το θέμα μας. Προσπάθησα. Προσπάθησες, δεν λέει τίποτα. Λέγε πόσα μάζεψες. 2.000. 2.000 δεν λέγεται προσπάθησες, λέγεται προσβάλλω τον Όντα. Κατάλαβες? Αλλά είσαι πολύ τυχερός, Σταύρακα. Θα σου δώσω πίστοση χρόνου. Γιατί κυρίως έχω αποφασίσει να μείνω κάνα δυο μερούλες εδώ ακόμα στην περιοχή, εφόσον μου κάτσει το γκομενάκι. Ποιο γκομενάκι έχει τέτοια γούστα? Δεν ξέρω αν είμαι του γούστου της, αλλά τη Στελίτσα την έχω σίγουρη. Όπα, όπα, όπα. Όπα, κάτσε ρε, τι μου κάνεις νοήματα. Κάτσε, ποια Στελίτσα? Η δικιά μας η μπαργούμαν. Καλά την είχα κόψει εγώ για εύκολη. Με κοίταγε λάγνα κάρτα. Κάτω τα χέρια από το Στελάκι, γιατί θα στα κόψω. Μα τώρα, εγώ έχω παθιαστεί τώρα με τη δικιά μου, με τη σταυρούλα μου, οπότε δεν εξοφθαλμίω άλλη. Μη φοβάσαι τίποτα. Και να με θέλει δηλαδή, εγώ δεν δράκω με τις ευκαιρίες. Δράκω εσύ. Τι είναι αυτό, Τάσο? Αυτό είναι ντρούμπου 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 ντρούμπ, τα βραχιόλια της Βροντούν. Πάρε αυτό και θα σου δώσω κι άλλα. Δεν δέχομαι δώρα από θαυμαστές. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το βραχιόλι είναι της Χάιντος. Πώς τολμάς να μου προσφέρεις τα πράγματα της γυναίκας σου? Πάει αυτή, έγινε Σουηδέζα. Έλα, έλα, έλα. Βάλ' το στο αλαβάστινο χεράκι σου για να δω πώς σου πάει. Ω, τι γίνεται εδώ? Βγάλτε με τώρα και τρελό. Πέστε μου ότι δεν βλέπω αυτό που βλέπω. Ε, τι βλέπεις? Ότι σου περνάει βραχιόλι στο χέρι. Κάνεις δώρα κοσμήματα στη γυναίκα μου, ρε. Της περνάς βραχιόλι στο χέρι? Όχι, όχι! Προσπαθούσε να μου το πουλήσει. Ναι, 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 αλήθεια είναι, μα το Θεό. Έχω μεγάλο πρόβλημα, μου βάζουν όλοι βερεσέδια και αναγκάστηκα να πουλήσω το βραχιόλι. Είναι τη συγχωρεμένη της μανούλας μου και το κρατάω σαν ενθύμιο, σαν γούρι. Και επειδή βρέθηκα στην ανάγκη... Ποια ανάγκη, ρε, ποια βερεσέδια που έχεις ρουφήξει το αίμα των συγχωριανών με καλαμάκι? Νομίζεις? Φαίνομαι σκληρός, αλλά είμαι ψυχούλα. Ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησα εγώ στην κρίση, γι' αυτό έμεινα στον Άσο. Τέλος πάντων, 300 τα κράτησα στην άκρη και ήθελα να τα δώσω στο Σταύρακα που έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, αλλά θα τα δώσω για το χέρι της κανέλας μου το χρυσοπίκυλτο. Όχι! Δεν θέλω! Δεν πρέπει! Δεν πρέπει!
γιατί δεν πρέπει, γιατί δεν πρέπει και πρέπει και παραπρέπει. Και εσένα σου ταιριάζει κανέλα και εγώ θα διευκολυνθώ. Λοιπόν, καλοφόρετο και τα λέμε. Τώρα ή είμαι πολύ έξυπνος και τον έπιασα κορόιδο ή πολύ χαζός και με έπιασε κορόιδο αυτός. Το πρώτο ασυζητητή. Λίγο λίγο το νεράκι καλέ. Θα την πνίξεις την Έρμη τη λεβάντα. Μαμά. Παιδί μου, έλα εδώ βρε, έλα εδώ. Αχ. Ελπίζω να με ευχάριστη η έκπληξη, ε. Το συζητάς. Μου λείψες, παλιό κόριτσο, μου λείψες πάρα πολύ. Και εμένα μου λείψες. Και γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο να έρθω, παιδί μου, πετώντας θα ερχόμουν εγώ. Σε πήρε όμως κάποιος άλλος. Δεν αμφισβητώ ότι με επιθύμησες, αλλά υποψιάζομαι ότι η πρόσκληση για να έρθεις έγινε από τον Πόποτα. Έλα, μάζεψε την κόρη σου, τάξεις και ηθική. Κι όμως δεν με πήρε ο Πόποτας. Τον οποίο παρεμπιπτόντως συνάντησα πριν από λίγο στο καφέ. Καλέ, πολύ ωραίο το κάνατε. Να πω καλορίζικο. Για την ώρα είναι κακορίζικο. Άστο τώρα αυτό. Το άλλο πες μου, το πώς ήρθες. Ήρθα με το αυτοκίνητό μου. Δεν πήρα το κτέλ. Μη μου κάνεις τη χαζή. Ποιος σε ειδοποίησε. Γιατί θα έπρεπε να με ειδοποιήσει κάποιος. Και γιατί θα έπρεπε να μου μιλήσει ο Πόποτας για την τάξη και την ηθική σου. Συμβαίνει κάτι. Εσύ τι ξέρεις. Έτσι θα το πάμε τώρα. Κάτι πρέπει να ξέρεις για να αφήσεις το πολύ αγαπημένο σου στην Αθήνα και να έρθεις στο χωριό. Μήπως σου μίλησε η Θεία Σταυρούλα. Σημασία, παιδί μου, δεν έχει ποιος μου μίλησε. Σημασία έχει να μου μιλήσεις εσύ, νομίζω. Βάλια μου, εμείς ήμασταν πάντα φίλες εκτός από μάνα και κόρη. Τι συμβαίνει, κορτσάκι μου. Συγγνώμη. Ελπίζω να μην σας ενοχλώ, κυρία Χάσκα. Εξαρτάται ποια είστε και τι θέλετε. Δεν εννοεί εσένα την κυρία Χάσκα, εννοεί εμένα την κυρία Χάσκα. Α, παπά, αδύνατο να το συνηθίζω ότι το κοριτσάκι που πήζε εδώ με την πατατίνα του μου είναι κυρία Χάσκα. Τώρα παίζει με τους άνδρες άλλων γυναικών. Δεν σας επιτρέπω, κυρία μου. Δεν σας επιτρέπουμε, κυρία μου. Για να έχουμε καλό ρώτημα, ποια είναι η κυρία. Είμαι η σύζυγος του πατέρα Δημήτριου. Του πατέρα του Δημήτριου, είπε. Όχι, υπάρχει καινούριος παπάς στο χωριό, ο πατέρας Δημήτριος. Νέος και όμορφος. Αλλά και παντρεμένος. Αυτές που τον έβαλαν στο μάτι αγνόησαν και ότι είναι παπάς και ότι είναι και παντρεμένος. Δεν ξέρω τι σας είπε ο Δημήτριος, αλλά... Ο Δημήτριος δεν μου είπε τίποτα για εσάς. Μου ζήτησε όμως διαζύγιο και ψάχνω να βρω την αιτία. Κάποια ψυχή λοιπόν μου σφύριξε ότι εσύ είσαι η αιτία. Ναι, δεν ξέρω ποια ψυχή σφυρίζει. Αυτό που ξέρω είναι ότι όταν ένα ζευγάρι φτάνει στο διαζύγιο, υπάρχει πρόβλημα στη σχέση του από πριν. Εκεί να ψάξεις την αιτία, κυρία Παπαδιά. Αυτά και γεια σου τώρα. Ήρθα μόνο για να μάθω αν έχω ελπίδες να τον ξανακερδίσω. Αν αυτό που συμβαίνει μεταξύ σας είναι πολύ σοβαρό. Τι ξαφνικό ήταν αυτό το Δημήτριος. Η Σταυρούλα υποψιαζόταν ότι κάτι τρέχει με το Μάνο. Κάτι έτρεξε με το Μάνο. Α, και ο Δημήτριος. Κάτι έτρεξε και με το Δημήτριο. Κάτι έτρεξε με το Δημήτριο, κάτι έτρεξε με το Μάνο. Έχεις γίνει αγάπη μου, δρομέας. Η Λουκριτία Οργία. Τι είναι αυτά που λες, βρε. Αυτά που μελέτησα, έκανα επανάληψη στην ιστορία. Η Λουκριτία Οργία από το ξεγέννημα. Δεν τη λένε Οργία, τη λένε Λουκριτία Βοργία. Ναι, αφού οργίαζε. Και το ξεγέννημα τι είναι. Η εποχή που έζησε. Αναγέννηση, Τούβλο! Αναγέννηση! Ναι, τότε που έζησε και ο Λεωνάρντο τα Βίτσια. Αυτός τώρα τι Βίτσια είχε δεν το γράφει στο βιβλίο, μάλλον επειδή ήταν του Δημοτικού. Θα το γράφει στο Λύκειο, έτσι. Σας έφερα λίγο γλυκό καριδάκι. Ναι, μην τυχόν και δεν το γλυκάνουμε, μα δεν έρχεται για βίζιτα για να τον τρατάρουμε γλυκό του κουταλιού Τασία. Για μάθημα έρχεται τρομάρα του. Εγώ μια φορά χαίρομαι που αν και αργά έβαλε μυαλό. Αν δεν έβαλε. Κάτι για οργίες λέει, κάτι για Βίτσια και κάπου. Κολλάει και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Όχι, γι' αυτό δεν σου είπα τίποτα. Ναι, αλλά το μάθημα μαζί σου είναι τιτανικός. Τέλος πάντων, εγώ τα έφερα, κάντε τα ό,τι θέλετε. Λοιπόν, συνέχισε, λέγε παρακάτω. Αυτή η οργία λοιπόν, για να μην την αδικό κιόλας, ήταν και μικίνες. Μικίνες! Τι δουλειά έχουν στην αναγέννηση οι ατρίδες. Είπα εγώ ακρίδες. Είπα μικίνες. Αυτοί οι πλούσιοι που τα χώνανε στις τέχνες. Χορηγοί! Μεκίνες! Με τούτες και μεκίνες πέρασε η ώρα. Κουνιαδάκι, να σου πω τώρα πώς το βλέπεις. Θα μου το δώσουν το δίπλωμα ή θα με κόψουν για μια οργία. Να σου πω την αλήθεια, Φατσέα, εγώ γι' αυτό το λόγο δεν θα σε κόβα. Γιατί έχεις και λίγο δίκιο. Όλες οι γυναίκες εμπεριέχουν και μια οργία. Σήμερα συνάντησα μία που είχα να τη δω πολύ καιρό και η οποία με αντικατέστησε πολύ εύκολα. Είχαμε σχέση και όταν τελείωσε η σχέση, 3 χρόνια μετά
Βρήκε αντικαταστάτη. Μα όταν αντικαθιστά τον άλλον μέσα σε 3 χρόνια, κυρία μου, ποτέ δεν είχε βαθιά συναισθήματα. Είσαι μια οργία που θέλει όρια. Και επειδή δεν τα βρήκε μαζί μου, πήγες και τα βρήκε κάπου αλλού. Ποιο ξέρει τη Βίτσια του ικανοποιεί. Και εδώ κολλάει και ο Ταβίτσια. Λοιπόν, από όλο αυτό το παραπλήρωμα που έπαθες... Αν θες να το πει σωστά, πες τουλάχιστον παραλήρημα. Εμένα ένα μου έκανε εντύπωση. Ότι άμα αντικαθιστάς τον άλλον σε 3 χρόνια είναι γρήγορα. Εγώ δεν την αντικατέστησα. Και πέρασαν 13 χρόνια. Τώρα μόνο πρόσφατα μου μπήκε στο μυαλό κάποια άλλη και αυτή φοβάμαι πως δεν είναι για καλό. Εντάξει, η πρώτη είναι η πρωτευουσιά, αυτό το κατάλαβα. Αυτή η άλλη, η καινούρια που λες, ποια είναι ρε Μπαγάσα? Δεν είμαι Μπαγάσας και δεν είμαι και φιλαράκι σου για να κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες μεταξύ μας. Εγώ για να σε προφυλάξω το λέω, να γίνω το προφυλακτικό σου. Πόψε ρε φατσέα! Όχι ρε, μην πας και πέσεις τώρα σε καμιά ελαφριών ηθών. Σαν αυτές που μου άρεσαν εμένα παρελθοντολογικός, αλλά τώρα είναι Κασταβρούλας, έχω γίνει κι εγώ τάξη και ηθική. Μην πες σε καμιά σαν την Ξανθιά! Σε ποια είπες? Τη Στέλλα ρε, την Μπαργούμαν. Και πώς το ξέρεις ότι η Στέλλα ή η Μπαργούμαν είναι ελαφριών ηθών? Άκουσα τώρα στο καφενείο αυτόν που τον λένε Μεγάλο να λέει ότι τα έχουν κανονίσει να του κάτσει. Να του κάτσει όταν λέμε, δηλαδή πού να κάτσει, σε κάποιο σπίτι που θα τη νοικιάσει? Θες αλήθεια να σου πω πού θα κάτσει? Όχι! Νομίζω κατάλαβα. Αλλά γιατί η Στέλλα να θέλει ένα τέτοιο άντρα? Τι του βρήκε? Αυτόν πας να το κοιτάξει στα μάτια και βλέπεις τον από πίσω του. Αυτό ανερωτήθην και εμού το εδίου. Αλλά εντάξει τώρα, να θέλει εμένα, κατανοητός. Μα τον Όντα! Κάτι πρέπει να ξέρει αυτός. Κάτι να έχει και να την εκβιάζει. Έφυγα. Πού πας, δάσκαλε? Σε παρακολουθώ παραπόδας και αδιαλείπτον. Πόσα έχω μάθει δίπλα σου, ρε δάσκαλε. Αμάν, ρε αγάπη μου, αμάν. Κι εγώ έκανα λάθη, το παραδέχομαι, αλλά τα έκανα ένα-ένα. Εσύ δυο-δυο. Έχει σημασία να σου πω ότι από το πρώτο λάθος προέκυψε το δεύτερο. Δηλαδή, φοβούμενη μην ερωτευτείς το Μάνο, πήγες και έπεσες πάνω στον άλλον, ε? Τα μαύρα δεν τα είδες. Ποια μαύρα? Τα μαύρα μαλλιά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Τα ράσα, αγάπη μου, τα ράσα. Εγώ έφτασα κάποια στιγμή μέχρι το γιο του παπά και σε αυτό να με ξεπεράσεις βάλθηκες. Βρήσαμε. Βρήσαμε. Κάνε μου όση κριτική θέλεις, μου αξίζει. Όχι, αγάπη μου, ούτε θα σε βρήσω, ούτε κριτική θα σου κάνω. Αντιθέτως, θα μείνω εδώ και θα σε στηρίξω και θα σε βοηθήσω να βγεις από το αδιέξοδο. Πρέπει να φύγω, μαμά. Όχι, παιδί μου, όχι. Όχι, δεν πρέπει να φύγεις. Εγώ το ξέρεις. Δεν ήθελα με τίποτα να έρθεις να μείνεις στο Κολοκοτρονίτσι. Αλλά τώρα πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγεις έτσι σαν γλέφτρα, σαν ένοχη. Θα μείνεις εδώ, θα κλείσεις τις παρτίδες σου με όλους και θα φύγεις μετά με το κεφάλι ψηλά. Εννοείς να μείνω μέχρι ότου τελειώσουν όλα τα διαδικαστικά και να περάσει και όλο το μαγαζί στα χέρια του Μάνου? Εννοώ να μείνεις και να τους παντρέψεις. Τι? Εσύ τους αραβώνιασες, μου πει Σταυρούλα. Άρα πρέπει και να τους παντρέψεις. Το Κολοκοτρονίτσι είμαστε. Τους αραβώνιασα για να δείξω ανωτερότητα. Και αυτό πρέπει να κάνεις και πάλι. Το ξέρω. Είναι πικρό το ποτήρι να το πιείς στο τέλος, αλλά άμα μιλάμε για ανωτερότητα, μωρό μου, θα το πιείς. Αχ, μαμά. Εγώ είμαι εδώ, αγάπη μου. Εγώ είμαι εδώ. Θα σε στηρίξω, μην ανησυχείς. Και μόνο που μου δίνεις το δικαίωμα να σε στηρίξω πάλι, εγώ είμαι τρεις ευτυχισμένη. Και μια πρώτη πικρή γουλίτσα θα την πιείς αμέσως τώρα. Τι εννοείς? Θα ντυθούμε και θα πάμε στο καφέ. Γιατί γυμνές είμαστε. Ναι, θα ντυθούμε καλά. Θα φτιαχτούμε και θα πάμε όμορφες και δυνατές. Όπως κάνουμε εμείς οι χάσκες, ναι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Αχ, μωρό μου. Καλησπέρα, μικρέ. Η δημαρχέσα είναι μέσα. Δεν σας κάλεσα γιατί σας θέλει, κυρία δήμαρχος. Εγώ θέλω να σας μιλήσω. Τι τρέχει, γραμματικέ? Κύριε Λεωνίδα, έχετε περιφράξει ένα κομμάτι του δάσους παράνομα. Καθόλου παράνομα. Παρανόμημα. Ρώτα και την αφεντική να σου. Η δημαρχέσα μου το παραχώρησε. Ξέρω πολύ καλά ποιος σας παραχώρησε και τι σας παραχώρησε, αλλά παρόλο που το παραχωρητήριο έχει τη σφραγίδα του δημαρχείου επάνω, είναι άκυρο. Γιατί? Ας πούμε ότι ο κύριος Φατσέας νόμιζε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορεί. Κι εγώ θα ήθελα να έχω ένα δάσος δικό μου, να το περιδιαβαίνω διαβάζοντας Τζον Κιτς, αλλά δεν το έχω. Τι λες, τρελογραμματικέ?
Μου φάγανε καλά-καλά το πεντακοσάρι και βάλανε τώρα εσένα να με τον πάρει. Μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Θα σα το δώσουμε το πεντακοσάρικο. Χιλιάρικο θέλω τώρα. Θέλω και του τόκου. Αν δεν μου δώσετε χιλιάρικο, θα βάλω φωτιά και θα κάψω το Δημαρχείο. Θα σα το δώσω εγώ, μη φωνάζετε. Θα τα βρω τα λεφτά και θα σα τα δώσω. Σα το υπόσχομαι. Σα το υπόσχομαι. Καλώ τον Άρχοντα! Καλώ τον Άρχοντά μα! Α τα γλυψίματα και έλα εδώ να σου πω. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση. Το Πεκινό εκβιάζει τη Στέλλα και για ποιο λόγο? Και να ξέρω γιατί να σου απαντήσω. Γιατί θα εκβιάσω εσένα. Εμένα, για ποιο λόγο? Επί ποιου? Επί του λαθρεμπορίου. Του τα ξέρασα όλα καθοδόν για το λαθρεμπορίο τσιγάρων που έκανες για λογαριασμό του μεγάλου. Γιατί ρε Ιούδα? Γιατί ήξερε ήδη τα μισά. Αν δεν θες να σε κυνηγήσω στα βρακά, βοήθησέ με να βγάλουμε από τη μέση το Πεκινό μαφιόζο. Φόνο δεν κάνω. Ψιλικατζής είμαι. Τι φόνο, βρε ηλίθιε. Δεν μιλάμε για φόνο. Δεν μου λες? Εκείνες τις κούτες, τα λαθρέα, τα περιβόητα λαθρέα, τις είχατε κρύψει μόνο στο σπίτι της Χαλάς ή φρόντισες να σου φρώσεις μερικές κούτες και να τις χώσεις κάπου αλλού? Σίγουρα θα έχει κρατήσει καμία καβάτζα για την πάρτι του ο Σταύρακας, κρυφά από το μεγάλο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λένε και οι αρχαίοι, ρε. Αμήνεστε περί πάρτις. Με παραδέχεσαι, δάσκαλε? Δεν μου λες, πιατάκια του γλυκού έχουμε στο μαγαζί? Όχι. Πάρε. Αυτό τώρα το πιατάκι είναι από το σπίτι μου, αλλά δεν. Καλησπέρα! Κάνω την απογευματινή μου περιπολία. Λοιπόν, αστυνόμε, πάνω στην κατάλληλη ώρα ήρθες. Αν με βοηθήσεις στα σχέδιά μου, θα σε βοηθήσω κι εγώ να προαχθείς. Σε τι? Σε κανονικό αστυνόμο. Α, καλώς το Οθωνάκη. Καλησπέρα. Έλα, πέρασε. Δεν μου πες το Δημαρχείο ότι θα περάσεις, αλλά ούτε τηλέφωνο με πήρες. Δεν το είχα προγραμματίσει να έρθω. Ενοχλώ? Εσύ βρε, εσύ ποτέ δεν ενοχλείς. Έλα, κάτσε. Α, καλησπέρα, Μιχαλάκη. Γεια σας, κύριε Όθωνα. Δεν μου λες τον τρώω στον τραχανά? Εμένα με πειράζει στο στομάχι. Αλλά τον φτιάχνω γιατί αρέσει πολύ στο Βαγγέλη μου. Έρος ανήκατε μάχαν που λέει εκεί. Ο Σοφοκλής. Η Βουγιουκλάκη. Εντάξει, μωρέ, και ο Σοφοκλής και η Βουγιουκλάκη. Δεν μου λες για βόλτα βγήκες? Ή ήρθες εδώ για κάποιο συγκεκριμένο λόγο? Για να είμαι ειλικρινής, είχα, έχω, δηλαδή εσείς δεν ξέρω αν έχετε. Τι να έχω? Αν έχετε να μου δώσετε μία προκαταβολή από το επόμενο μηνιάτικό μου. Α, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με την οικονομική υπηρεσία του Δημαρχείου. Βέβαια, εγώ θα συνενέσω για την εκταμείευση. Αλλά σε βλέπω πολύ ταραγμένο. Ελπίζω να μην έχεις κάποιο σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Όχι, όχι πάρα πολύ σοβαρό. Αρκετά, ναι, έως και πολύ. Όχι πάρα πολύ. Οθωνάκι μου, τα μασάς, τι συμβαίνει? Ας πούμε ότι έχω ένα χρέος. Α, μάλιστα. Έλεγα κι εγώ, είναι δυνατόν να έχει όλα τα θετικά του κόσμου και κανένα αρνητικό? Όλα τα συν και κανένα πλήνα, το πλήν που εμφανίστηκε. Δεν μου λες, γυναίκες ή τζόγος? Γυναίκες. Άρα τζόγος. Θα πω ναι, με ξεσκεπάσατε. Και πώς θα θες, βρε Νίκ Δεγκρίκ? Ποιος είναι αυτός? Προτιμάς να σε λέω Ρένα από τη Βλαχοπούλου στη Χαρτοπέχτρα? Προτιμώ μια προκαταβολή των 800 ευρώ. Πες και χοντρό παιχνίδι, τρομάρα σου, χαρτόμουτρο. Λοιπόν, τα 400 θα ζητήσουμε από την υπηρεσία του Δήμου. Τα άλλα 400 θα στα δώσω εγώ. Έχω, περίμενε, πάνω στα φέρω. Συγγνώμη που τα άκουσα όλα, κύριε Όθωνα, αλλά μια και τα άκουσα όλα, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Σε τι παιχνίδι τα χάσατε? Ε, ορίστε. Λέω, τι παιχνίδι παίζατε και χάσατε τόσα πολλά λεφτά? Μουτζούρι. Σε κανένα παιχνίδι δεν τα χάσατε. Πάλι τον πατέρα μου θέλετε να βοηθήσετε, κύριε Όθωνα? Μην τα σκαλίζεις, Μιχαλάκη, γύρνα στα μαθήματά σου. Γιατί αν καταλάβει κάτι η μητέρα σου θα της έρθει συγκοπή. Άσε, άσε να το λύσω εγώ το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα είναι και δικό μου. Αύριο θα σας φέρω 112 ευρώ. Τόσο έχω μαζέψει από το χαρτζιλίκι μου. Και σας υπόσχομαι ότι κάποια μέρα θα σας τα ξεπληρώσω όλα. Αχ, βρε αγόρι μου. Μάνο! Γεια σου, Στέλλα. Δε καλώς θες. Τι ομορφιές είναι αυτές? Ευχαριστούμε. Θα μου κάνεις ένα sex on the beach? Άμε. Βάλια, πόσο καιρό έχεις να μου απευθύνεις το λόγο?
υπερβάλλεις. Εννοώ πόσο καιρό έχεις να μου απευθύνεις τον λόγο χαμογελαστή. Αχ ναι, μωρέ, μου το είπε ότι ήταν κάπως το τελευταίο καιρό, αλλά τώρα ήρθε η Μανούλα και όλα θα πάνε μια χαρά, ναι. Μήπως την πείσατε να μείνει στο Κολοκοτρονίτσι. Εγώ, αγόρι μου, δεν είμαι από τις μάνες που ανακατεύονται. Μην μιλήσεις εσύ. Μόνη της αποφάσισε τι θα κάνει και εγώ συμφώνησα ότι επέλεξε να κάνει το καλύτερο. Δηλαδή θα μείνει. Λύσαξες με το θα μείνει. Θα μείνει μέχρι το γάμο σου. Για να σε τιμήσει. Τι? Κουμπάρα δεν είμαι. Θα κάνω το χρέος μου μέχρι τέλους. Και δεν είναι χρέος, είναι χαρά. Και επειδή ο σύντροφος μου λείπει στο εξωτερικό και δεν έχουμε δουλειά στο γραφείο αυτή την εποχή, θα μείνω κι εγώ. Λοιπόν, θα είναι και η χαρά στη χαρά. Τι χαρά? Γιαννάκη, εσύ περίμενε εδώ. Εγώ πάω μέσα. Αν δεις ότι αργώ, μπούκαρε! Εντάξει, αφεντικό. Κατάφερες και έμαθες τον Πόποτα να πίνει Sex on the Beach. Εσύ μέχρι πού τον έφτασες? Εγώ? Μέχρι Γρεναδίνη και με το ζόρι. Ωχ, ήρθε ο. Και σου έλεγα τόση ώρα να φύγεις, αφού θα κάνω εγώ τη βραδινή βάρδια. Τι νομίζεις, θα με έβρισκε? Άμα ο Νόντας θέλει να βρει κάποιον, τον βρίσκει παντού. Τι θες, Νόντα? Στελίτσα. Τη σκέφτηκες καλά την πρότασή μου? Ναι. Και σου λέω όχι. Άρα δεν θα δώσω σήμα στο Βασίλη και εσύ δεν θα τον ξαναδείς ποτέ σου. Κι εγώ σου λέω πως θα τον ξαναδώ. Θα τρέξει να με βρει μόλις μάθει ότι μπορεί να ξέρω που βρίσκεται το μοναδικό από τα κλοπημαία που δεν βρέθηκε ποτέ. Άρα εσύ το έχεις. Δεν είπα πως το έχω εγώ. Είπα ότι μπορεί να ξέρω πούντο το δαχτυλίδι. Στελίτσα, σ' αρέσουν πολύ τα παιχνιδάκια, αλλά ξεχνάς ότι αρέσουν και σε μένα. Το λοιπόν, πάμε να παίξουμε ή καλύτερα στην προστακτική. Πάμε έξω να παίξουμε. Το μόνο παιχνίδι που μπορεί να παίξει με σένα είναι να σου πετάει ένα κόκαλο και εσύ να τρέξεις να το πιάνεις. Να λείπουν τα αστιάκια με τα πεκινουά, κύριε Κόκοτα. Αν ήμουν ο Κόκοτας, δεν θα μίλαγα σε σένα. Θα απευθυνόμουν σε εκείνον εκεί τον νεαρό και θα του έλεγα: «Γιέ μου, δεν τον άκουσες το δόλιο σου πατέρα, αλλά δεν είμαι ο Κόκοτας. Είμαι ο Περίανδρος Πόποτας». Το λοιπόν θα φας και πολύ ξύλο, κύριε Πόποτα. Από ποιον? Από σένα. Μήπως αυτός που είναι πίσω σου, φοβάμαι. Ωραία μουρίτσα. Όχι. Πώς τόλμησες, ρε! Μη μανώ, ούτε πως είναι ντουλάπα! Κούλα, ρε, αγοράκι! Ντουλάπα, ας τον κάτω! Ντουλάπα! Ντουλάπα! Ψηλά τα χέρια όλοι! Τι νος είναι η λιμουζίνα που είναι έξω? Δική μου! Γιατί πειράζει? Είναι νόμιμη! Το φορτίο που κουβαλάει όμως δεν είναι! Εμπρός, συλλαμβάνεσαι! Τι, εγώ! Σηκώστε με! Σηκώστε με σας! Περίμενα ποτέ να στηριχτώ σε γυναίκες. Και μάλιστα σε αυτές τις δύο γυναίκες μαζί.